Ο πιο κατάλληλο άνθρωπο για αυτή την εισαγωγή, για την κεντρική ομιλία σε αυτή την ενότητα είναι ο εκπρόσωπο τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, ο κ. Καπαχρή, τον οποίο και θα καλωσορίσω. Έτσι, ο άνθρωπο ο οποίο θα μα εξηγήσει πώ βλέπει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια την ενεργειακή μετάβαση και πώ μπορεί αυτή η ενεργειακή μετάβαση να ελοποιηθεί προ όφελο ή τέλο πάντων να πάει παράλληλα με την αύξηση έτσι, του μεριδίου τη ηλεκτροκίνηση, η οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια. Κύριε Παπαχρήστου, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Ε, εύχομαι καταρχήν χρόνια πολλά ε, με υγεία, αισιοδοξία και ενέργεια βέβαια σε εσά και στους συνεργάτες σας και σε όσους παρακολουθούν σήμερα το συνέδριο. Να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και από τον Πρόεδρο της Ερμηστικής Αρχής Ενέργειας, τον επίκουρο καθηγητή Αθανάσιο Δαγούμα, για την ε, πρόσκληση αυτή από την ελληνική εταιρεία ε, 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 ενεργειακής οικονομίας για το πολύ σημαντικό θέμα της ε, ε, ηλεκτροκίνησης. Να πω ότι η Ρυθμιστική ενέργεια είναι πρωτοπόρος. Ας ε, παρουσιάσω λίγο εδώ τα slides για το θέμα της ενεργειακής μετάβασης, έχοντας ξεκινήσει με τη διοργάνωση δύο πανευρωπαϊκών συνεδρίων σε συνεργασία με τη Γαλλική Ρυθμιστική Αρχιενέργεια, το 18 στην Άξο και το 19 στη Ρόδο, και μια και θα ακολουθήσει και ο Δήμαρχο Ρόδου, θέλω δημοσίω να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική του συνδρομή ε, στην επιτυχή ολοκλήρωση του συνεδρίου που κάναμε το 19 στη Ρόδο και που ανταποκρίθηκε σε ό,τι του ζητήσαμε. Συνέδριο στο οποίο ήταν και η Γενική Γραμματέα τότε, ω εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντο, και συζητήσαμε λεπτομερώ το θέμα τη ενεργειακή μετάβαση των νησιών. Είναι γνωστό το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που έχει θέσει φιλόδοξου στόχου. Το 35% του ενεργειακού μείγματο να προέρχεται από τι ΑΠΕ το οποίο σημαίνει στην ηλεκτροπαραγωγή το 61 με 64%. Γνωρίζουμε όλοι επίσης ότι για την ηλεκτροκίνηση υπάρχει επίσης σαφής στόχος της χώρας το 30% το 2030 να προέρχεται από επιβατικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το λέμε αυτό διότι σήμερα στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι έχουμε 30 ηλεκτρικά συστήματα. 29 στα νησιά που είναι και η πιο ειδική ενότητα σήμερα που έχουμε αυτόνομα ηλεκτρικά δίκτυα και υπάρχει ένα πλάνο διασύνδεση και το οποίο θα αλλάζει συνεχώ όλα αυτά τα δίκτυα και το ένα στην πρωτική Ελλάδα. Να πω ότι βάση όλων των αλλαγών για την ενεργειακή μετάβαση είναι η διασυνδέσει των νησιών και να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε πρωτοπόρο το σχεδιασμό αυτών η ΡΑΕ το 2003 όταν όλα είχαν σταματήσει. Παρουσιάζοντα το Περιφερειακό τότε Συμβούλιο και το αναφέρω γιατί είναι σημαντικό να έχουμε τη συνδρομή και τη συμβολή τη τοπική κοινωνία, την πρότασή της για το πώς θα αντιμετωπιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού των αυτών ομολικών συστημάτων. Και η πρόταση της ΡΑΙ ήταν οι διασυνδέσεις και στηρίχθηκε απολύτως από το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακολούθως η ΡΑΕ το 2015 συνέστησε μια επιτροπή εξέταση της οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των νησιών με πρόεδρο τον ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο και παρουσιάσε συνολικά την πρόταση. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει μεγάλη εμπειρία σε διασυνδέσει συνδυασιωτικών συστημάτων. Φαίνονται εδώ πέρα τα συστήματα τα οποία είναι και κυρίω βέβαια όλο το Ιόνιο το οποίο είναι συνδεδεμένο με το υπηρετικό σύστημα. Αυτό που αξίζει κάποιο να αναφερθεί είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη και η δεύτερη φάση τη διασύνδεση των κυκλάδων. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι διασυνδεδεμένη ε, ε, από το Λάβριο η Σύρο με την Τίνο, με την Μύκονο, με την Πάρο και βλέπετε εδώ λεπτομερώ αυτέ τι δύο φάσει που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα και έγιναν και τα εγγένεια και με τη σύνδεση με την Άξο. Ενώ είναι σε εξέλιξη και η πρόταση τη ΡΑΕ για την τέταρτη φάση διασύνδεση των κοιλάδων, που περιλαμβάνει τη διασύνδεση τη Πάρου με την Νάξου με την Θύρα. Ένα από τα δύο τα νησιά θα διασυνδεθεί με τη Θύρα. Αντιστοίχω από τη Θύρα στη Φολέγανδρο, από τη Φολέγανδρο στη Μήλο, από τη Μήλο στη Σέριφο και θα κλείσει ο κύκλο στο Λάβριο. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό το πλάνο. Αργότερα ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση του 2030 που είναι και η εθνική στόχη του ΕΣΕΚ προβλέπονται διασυνδέσεις όλων των νησιών. Εκεί είναι η πρόταση της ΡΑΕ και βλέπετε ας πούμε στο διάγραμμα εδώ ότι θα συνδεθεί η Κάρπαθος με τη Ρόδο, η Ρόδος με την Κο, θα κλείσει ο Βρόχος με την Αττική, ακολούθως από την Κο στη Σάμμο, με τη Χίο, με τη Λέσβο, θα κλείσει ο Βρόχος με το υπηρετικό σύστημα μέσω σκύρου και θα συνεχιστεί η καλωδίωση για να μπορούμε να έχουμε έναν βρόχο με τη λίμνο στη Βορειά Ελλάδα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ε, έχουμε εγκεκριμένο δεκαετέ πρόγραμμα, είναι υποδιαβούλευση το τελευταίο και με την πρόταση τη ΡΑΕ είναι συνολικά μέχρι το 2030 να έχουμε τι διασυνδέσει όλων των νησιών, εκτό από πέντε, Καστελόρι, Ζωκιά, Ιστράτη και Γάβδο στο Αιγαίο, Ερικούσα και Οθονή στο Ιόνιο. Θέλω να τονίσω ότι όλε όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι διοικήσει της ΡΑΕ στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης για να έχουμε μεγαλύτερο πράσινο μείγμα έχουν στηρίξει απολύτω το θέμα των διασυνδέσεων. Με τις διασυνδέσεις αυτές δημιουργείται η δυνατότητα να έχουμε επιπλέον ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή πράσινης ενέργειας, στα νησιά. Ήδη έχουμε μια δυνατότητα για την Κρήτη 100 ΜΒ φωτοβολταϊκών και 100 ΜΒ ολικών με τη μεγάλη διασύνδεση δημιουργείται επιπλέον ένα σημαντικό δυναμικό άπε για διασύνδεση. Ήδη με τη διασύνδεση του κυκλάδων έχουμε άμεσα γύρω στα 250 ΜΒ νέα έργα άπε και η ρυθμιστική αρχή ενέργεια από τη δική τη την πλευρά έχει στείλει προ το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια την πρότασή τη για ανταγωνιστικέ διαδικασίε. Να τονίσω ότι είμαστε έτοιμοι με κατάλληλα εργαλεία να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία. Και απλά να δώσω δύο διαφάνειε ήδη από την εμπειρία τη ΡΑΕ μέχρι τώρα. 16 ηλεκτρονικέ δημοκρασίε έχουν, έχουν κατοχυρώσει 2,71 γιγαβάτ έργα, επειδή είναι στάδιο τη υλοποίηση, και έχοντα επιτύχει πολύ χαμηλέ τιμέ στην υπηρετική Ελλάδα, οι οποίε περιμένουμε να είναι θεαματικά χαμηλότερε στα νησιωτικά συστήματα, με τιμέ ενδεικτικά αναφέροντα φωτοβολταϊκά έχουν φτάσει στη μεσοσταθμική τιμή το 81 ευρώ. Αυτό λοιπόν οδηγεί ότι μπορώ να έχω πιο πράσινο ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα με χαμηλότερες τιμές για τους Έλληνες καταναλωτές. Ο στόχος είναι σε αυτή την ενεργειακή μετάβαση και με την ε, 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 ασφαλή προοπτική να έχω τη μεγιστοποίηση τη Δύση των ΑΠΕ, να εκμεταλλευτώ και ό,τι άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα αυτόνομα συστήματα για να μεγιστοποιήσω μέχρι τη διασύνδεσή του τη Δύση των ΑΠΕ. Αναφερόμαστε στου υβριδικού σταθμού. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του. Η ΡΑΑ έχει αδειοδοτήσει από τη δική τη πλευρά όλου του σταθμού του και τι εκρεμίε αιτήσει και παραμένει το σχήμα τη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίστοιχα την αποθήκευση που ξεκίνησε η ρυθμιστική αρχιενέργεια με μια ημερίδα τον Μάιο του 20, έχει ήδη συσταθεί μια ομάδα εργασία, η οποία κινείται στην διατέθηση να υπάρξει ένα ε, ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο και αδειοδοτικό και ρυθμιστικό, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε μονάδε αποθήκευση και στα νησιωτικά συστήματα, για να επιτύχουμε μια δραστική μείωση τη απορριπτώμενη ενέργεια ΑΠΕ που παρατηρείται σήμερα. Παράλληλα, δε, υπάρχει άλλο ένα άξονα ανάπτυξη για πράσινα νησιά. Υπάρχουν αρκετά καινοτόμα έργα τα οποία προχωρούν. Έχουμε το έργο του Αϊστράτη. Υπάρχει πιλωτική εφαρμογή για πράσινα νησιά, το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί και είναι σε εξέλιξη. Και σε αυτό το πλαίσιο, το διασυνδέσιο το οποίο βλέπουμε, δίνεται και μια σημαντική προοπτική για την, θαλά... για την ανάπτυξη θαλάσσιων ελληνικών πάρκων, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αυξηθεί η διείσδυση στον ΑΠΕ, με το χαμηλότερο βέβαια δυνατό κόστος, γιατί αυτή τη στιγμή θέλουμε να έχουμε διείσδυση αυτής της τεχνολογίας όταν θα είναι αρκετά χαμηλές τιμές για τους Έλληνες καταναλωτές. Λέμε όλο αυτό το πλαίσιο ως εισαγωγή την ενεργειακή μετάβαση, διότι κάποιο μπορεί να σκεφτεί ότι στα νησιά που αυτή τη στιγμή κατά κανόνα χρησιμοποιείται το πετρέλαιο ως ενεργειακό μείγμα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, δεν είναι δυνατό να καίμε πετρέλαιο για να φορτίζουμε τελικά αυτοκίνητα. Είναι λοιπόν σημαντικό με τις εξελίξεις αυτές που μόλις προανέφερα να έχουμε ηλέκτρηση των οχημάτων η οποία να προέρχεται κατά βάση από πράσινη πρώτη ύλη. Μη υπογόνα, καθαρή και ανανεώσιμη. Τα νησιά ως πεδίο εφαρμογής ε, αναμένουμε να έχουν ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης διότι κατά κανόνα οι αποστάσεις είναι μικρές και οι κάτοικοι δεν θα έχουν αυτό το άγχος της φόρτισης. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά στον τομέα τη ηλεκτροκίνηση και φαντάζει ότι ο στόχο του 2030 είναι απόλυτο εφικτό. Να αναφερθώ πάνω σε αυτό το πλαίσιο ότι η ΡΑΕ μελέτησε λεπτομερώ την ευρωπαϊκή εμπειρία. Ε, ε, υπήρχαν τρία μοντέλα, τη ανεξάρτητη αγορά, μοντέλο διαγωνισμού και παραχώρηση και το μοντέλο του διαχειριστή. Πρότεινε με τη γνώμη τη 7 του 2019, λαμβάνοντα αυτή την διεθνή εμπειρία το μοντέλο του ανταγωνισμού. Ακολούθως, το Υπουργείο συγκρότησε μία διευπουργική επιτροπή η οποία επίσης έκανε μία λεπτομερέστατη δουλειά με πρόεδρο τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την κυρία Ζουδούκου που θα ακολουθήσει στη συνέχεια με τη δική της παρέμβαση για αυτή την διευπουργική επιτροπή αποτέλεσμα της οποίας ήταν τελικά ο νόμος -10. Ο Αυτός ο νόμος έχει βάλει τρεις βασικούς σκοπού την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων χαμηλών και μετρικών εκπομπών, την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτησης ιδίω δημοσίου προσβάσεων και τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά της ηλεκτροκίνησης. Δεν αρκούσε βέβαια ε, 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 μόνο αυτό. Έχει τεθεί και ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους Δήμους, βάζοντας κάποιο πλάνο ε, 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 χρονικό. Γνωρίζουμε ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει αντικειμενικά καθυστερήσει στην εκπόνηση όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ε, 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 ένα παγκόσμιο πλέον φαινόμενο. Ενώ αντίστοιχα συμπληρώθηκε ο νόμο με τι τεχνικέ οδηγίε και τα σχέδια φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, όπου περιλαμβάνονται συγκεκριμένα περιεχόμενα για τα σχέδια αυτά και δίνονται συγκεκριμένε κατευθύνσει. Με πολύ απλά λόγια να πούμε ότι σιγά σιγά αυτή τη στιγμή τη σκητάλη την παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο έργο από την πλευρά τη Πολιτεία να μπορέσει να συνδράμει στην ανάπτυξη τη ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Προβλέπεται ε, ο φορέα εκπόνηση να είναι ή ο Δήμο ή δύο Δήμοι, είτε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Θα πρέπει να συσταθεί μια ομάδα εργασία που θα έχει σκοπό να κατερτιστεί και να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει μια ευρεία ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία φόρτιση και να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση για να κάνει τι αναγκαίε επικοιροποίησει. Για την κατάρτιση αυτή, απαιτείται να γίνει η χαρτογράφηση τη περιοχή, η χωροθέτηση, να υπάρξει διαβούλευση και να παρουσιάσει το τελείω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Αντίστοιχα, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή κάθε Δήμου θα πρέπει να το εγκρίνει και προβλέπονται και μέτρα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, χρηματοδότη όλη αυτή τη προσπάθεια από το Πράσινο Ταμείο. Σε αυτήν όλη την προσπάθεια θα πρέπει να αναδειχθεί και ο οικονομικός ρόλος του διαχειριστή για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των σημείων φόρτισης, ο οποίος ε, παρεμβαίνει σύμφωνα με την ε, ε, υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί τόσο στην επιλογή των κατάλληλων σημείων που θα επιλεγούν για να μπορέσουμε να έχουμε την υποδομή επαναφόρτησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όσο και κυρίως με τις τεχνικές απαιτήσεις που απαιτούνται για τη διασύνδεση και με το σχετικό κόστος σύνδεσης. Αναδεικνύεται λοιπόν ότι στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης ε, θέλουμε να έχουμε όσο πιο πράσινη πρώτη πηγή γίνεται, ώστε να είναι πράγματι πράσινο το αποτύπωμα στις φορτίσεις των αυτοκινήτων και κατά δεύτερο, αναδεικνύεται πολύ σημαντικό ο ρόλο των Δήμων και του διαχειριστή του ΔΔΕ. Ευχαριστώ θερμά ε, για την προσοχή σα. Γεια σα, κύριε Παπαδρίσκου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, ε, πολύ μεστή σα ε, παρουσίαση.